Γεια σας, εγώ είμαι η Ελένη και αυτή είναι μια λίστα με τα 7 άχρηστα πράγματα που παίρνουμε μαζί μας στις διακοπές. Ετοιμάζεσαι για διακοπές και παίρνεις μαζί σου ένα σωρό πράγματα που δεν χωράνε με τίποτα στη βαλίτσα σου? Εμείς είμαστε εδώ να σε βοηθήσουμε και να σου πούμε τα 7 άχρηστα πράγματα που παίρνουμε όλοι μαζί μας στις διακοπές για να τα βγάλεις από τη βαλίτσα σου. Νούμερο 1. Ρούχα εκτός εποχής. Είναι καλό να είσαι προετοιμασμένη για κάθε καιρικό ενδεχόμενο, αλλά οι πιθανότητες να φορέσεις εκείνο το χοντρό φούτερ στο νησί δεν είναι και πολλές. Νούμερο 2. Αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Για ποιο λόγο να πάρεις μαζί σου ξηραφάκια, οδοντόκρεμα και σαμπουάν όταν μπορείς να τα αγοράσεις φθηνά από τον προορισμό σου? Νούμερο 3. Φαγητά. Όπως και με τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, δεν υπάρχει λόγος να γεμίσεις τη βαλίτσα σου με πράγματα που μπορείς να προμηθευτείς από τον προορισμό σου. Το ίδιο ισχύει και για το φαγητό. Νούμερο 4. Πολλά ζευγάρια παπούτσια. Είναι λογικό να θέλεις να έχεις πολλές επιλογές για παπούτσια μαζί σου, αλλά πριν πακετάρεις το 5ο ζευγάρι στη βαλίτσα σου, σκέψου αν θα τα χρειαστείς πραγματικά. Νούμερο 5. Κοσμήματα μεγάλης αξίας. Επειδή πάντα υπάρχει μία πιθανότητα να χάσεις κάτι, προτίμησε να πάρεις μαζί σου κοσμήματα που δεν έχουν μεγάλη συναισθηματική και οικονομική αξία. Νούμερο 6. Πολλά βιβλία. Όσο φαν της ανάγνωσης κι αν είσαι, αποκλείεται να τελειώσεις και να ξεκινήσεις πάνω από 2 βιβλία στις διακοπές σου. Μην πάρεις περισσότερα. Νούμερο 7. Δεύτερο ζευγάρι τζιν. Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι η καλύτερη περίοδος για να φορέσεις άνετα και αέρινα ρούχα. Ένα ζευγάρι τζιν είναι αρκετό. Αυτή είναι η λίστα με τα 7 άχρηστα πράγματα που παίρνουμε μαζί μας στις διακοπές και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι του Μάτι στο YouTube για περισσότερες cooler lists.